Στην αρχή υπήρχε το αιώνιο, το άφθαρτο, το ατελείωτο, το αγκαλιασμένο από το τίποτα χάος. Το χάος που στάθηκε η πηγή ζωής στον κόσμο. Από το χάος γεννήθηκε η γη, η πανέμορφη και πανίσχυρη αυτή θεά, η μητέρα της ανάσας και της αιωνιότητας. Μέσα στα άραχνα βάθια της γης γεννήθηκαν τα ζωφωμένα τάρταρα, το φοβερό έρευος και η αιώνια νύχτα. Και από τη νύχτα και το έρευος γεννήθηκε ο εθέρας και η ημέρα. Η πανέμορφη γη γέννησε τον ουρανό, τα ψηλά βουνά που περήφανα υψώνονται ως τον ουρανό και μέσα από τα σπλάχνα της ξεχύνεται η θάλασσα. Από το χάος γεννήθηκε η μοναδική δύναμη, το τρυφερό νανούρισμα της αγάπης, ο έρωτας. Ο ουρανός σμίγει με την καρποδότρα γη και υφαίνουν μαζί 7 κορίτσια και 6 αγόρια. Όλοι τιτάνες φοβεροί και τρανοδύναμοι. Ο γιος του ουρανού και της γης, ο τιτάνας ωκεανός, σμίγει με τη θεά τη θεία και φέρνουν στον κόσμο τις ωκεανίδες, τις θεές της θάλασσας. Ο τιτάνας Υπερίωνας με τη θεία γεννούν τον ήλιο, τη σελήνη και τη ροδομάγουλη αυγή. Ο Αστρέος και η Ιώ γέμισαν τον ουρανό μαστέρια και γέννησαν και όλους τους ανέμους. Η γη γέννησε και 3 κύκλοπες που είχαν ένα μονάχα μάτι κατά μεσή στο κούτελο και άλλους 3 γίγαντες που η δύναμή τους ήταν τόσο τρομερή που κανένας να τους αντισταθεί δεν μπορούσε. Οργισμένος ο ουρανός από τα παιδιά του τα κλείνει μέσα στην κοιλιά της γης. Η μάνα γη όμως υπέφερε και πείθει τον γιο της, τον Κρόνο, να επαναστατήσει και να πάρει αυτό την εξουσία από τον πατέρα του. Ο Κρόνος φοβόταν ότι ίσως και τα δικά του παιδιά τον ρίξουνε από το θρόνο. Γι' αυτό, μόλις αυτά γεννιόντουσαν, τα κατάπινε ανελαίητα το ένα μετά το άλλο. Την Εστία, τη Δήμητρα, τη Μοίρα, τον Άδη και τον Ποσειδώνα κατάπιε ο Κρόνος. Η Ρέα όμως δεν ήθελε να χάσει και το στερνοπέδι της. Γι' αυτό ακούει τις ορμήνιες του ουρανού και της γης και φεύγει. Για να γεννήσει το Δία σε ένα νησί φιλόξενο. Σε ένα νησί που ο έρωτας σμίγει με τη λεβεντιά και μόνο αρχηγούς θεών γεννάει το κορμί του. Το όνομα του νησιού είναι Κρήτη. Κρήτη, το νησί που υπήρξε το λίκνο ενός εκπληκτικού πολιτισμού από το ξεκίνημα ακόμα της ιστορίας. Όποιος επισκέπτεται την Κρήτη, συναντάει σε κάθε πέτρα, σε κάθε ανάσα, σε κάθε κοίταγμα, τις ενδείξεις του μεγάλου πολιτισμού. Το χθες συμβαδίζει όμως με το σήμερα. Στα μάτια του κρητικού λαού, στην καθημερινότητα και στον αέρα, υπάρχει ο πολιτισμός του Μίνο, ο αχός από τα βενετσιάνικα κανόνια, η βροντερή φωνή του πειρατή Χάιρεντιν Βαρβαρόσα, οι φωνές των Τούρκων κατακτητών, οι πυροβολισμοί από τη μάχη της Κρήτης, η μορφή του Ελευθερίου Βενιζέλου, το πνεύμα του Νίκου Καζαντζάκη, η ζεστασιά και τον προσύνη του κρητικού λαού. Μια ατελείωτη αλυσίδα από στιγμές που σημάδεψαν την παγκόσμια ιστορία και συνεπέρνουν τον επισκέπτη, τον στροβιλίζουν σε χώρους και χρόνους μαγευτικούς
και του προσφέρουν τη γοητεία του πολιτισμού, το δέος της λεβενδιάς και τη ζαλάδα από γλυκόπιο τορακί. Το νησί σχηματίζουν τρεις ορεινές γροθιές που στα δάκτυλά τους κρατούν δάση, χωμάτινες πλαγιές, χωριά και ποτάμια. Αετοί ζευγαρώνουν στα λευκά όρη, τραγούδια αντιχούν στις κορυφές του Ψιλορίτη που από ηχός τους φτάνει μέχρι την Ήδη και τα Λασιθιώτικα. Στον ίσκιο αυτών των βουνών γεννήθηκαν γενναίες και γενναίες κριτικών που πολέμησαν στα Χανιά, ερωτεύτηκαν στο Ρέθυμνο, γλέντισαν στον Άγιο Νικόλαο και μεγαλούργησαν στο Ηράκλειο. Οι κριτικοί που έχουν βαθιές τις ρίζες σε αυτές τις πέτρες, οι πέτρες που είναι νοτισμένες από ρακί και αίμα, όλα μαζί και το καθένα χωριστά υφαίνουν αυτό το νησί που ξεκινάμε να το εξερευνήσουμε, να το γνωρίσουμε και να το αγαπήσουμε. Οι πρώτοι άνθρωποι της Κρήτης κατοικούσαν στις σπηλιές του νησιού στη νεολιθική περίοδο. Όταν το χρονόμετρο της ιστορίας έδειχνε το 2700 π.Χ., η θάλασσα φέρνει στο νησί εισβολής από την Ανατολία, που σιγά σιγά αφομοιώνονται από τους ντόπιους. Τότε αρχίζει ο χαλκολιθικός αιώνας και οι κρητικοί διατηρούν το προβάδισμα. Χτίζουν τώρα μεγάλα οικοδομήματα σε αρχιτεκτονικό σχέδιο. Η κεραμική φτιάχνει αγκία με χρώματα. Παρουσιάζεται και η πρώτη γραφή με χαρακτήρες εικονογραφικούς. Το 2000 π.Χ. χτίζονται τα πρώτα ανάκτορα στην Κνωσό, στη Φεστό και στα Μάλια. Η φυλή των Αχαιών, δηλαδή των Ελλήνων, αρχίζει να κατηφορίζει. Να περνάει τη Μακεδονία, Θεσσαλία, Ισθμό της Κορίνθου και να φτάνει μέχρι το Τέναρο. Οι πρώτοι Έλληνες ήταν δύσκολο να πάνε στην Κρήτη σαν εισβολής και έτσι πήγαν με ειρηνική διάθεση και είχαν καλές σχέσεις. Τότε μια φοβερή επανάσταση καταστρέφει τα ανάκτορα της Κνωσού, Φεστού, Τηλισσού και σώζεται μόνο το ανάκτορο της Μάλιας που ήταν έρημο. Η οικονομική κρίση που ακολουθεί είναι μεγάλη, αλλά 50 χρόνια αργότερα η Κνωσός χτίζεται και πάλι πιο δυνατή. Βασιλιάς ήταν ο Μίνωας, ηγέτης των 100 πόλεων της Κρήτης. Ο Μίνωας είναι μια δυναστεία που βασίλεψε ανάμεσα στο 1700 και το 1400 π.Χ. Η Μύθεος ήταν ο Μίνωας, γιος του Δία, άγνωστο. Γνωστό όμως είναι ότι έφερε την Κρήτη στο απόγειο της δύναμής της. Το εμπόριο δεν σταματάει μόνο στα νησιά και στην Ελλάδα, αλλά φτάνει σε Αίγυπτο, Σύρο, Φινίκη, Μικρά Ασία και τα μινωικά αγγεία ταξιδεύουν σε όλη τη Μεσόγειο. Εκτός από την Κνωσό, όλο το νησί γεμίζει από στολίδια. Φεστός, Τηλισσός, Νήρου, Χάνη, Αγία Τριάδα και σε άλλες πόλεις καλπάζει ο πολιτισμός. Όμως μια νύχτα του 16ου αιώνα π.Χ. οι Αχαιοί αποβιβάζονται στο νησί που δεν είχε ισχυρό στρατό και το έκαψαν, το γκρέμισαν, το κατέστρεψαν εκτός από την Κνωσό. Ο Μίνωας συμβιβάζεται με τους Αχαιούς, αλλά όχι για πολύ. Μια δεύτερη εισβολή ολοκληρώνει την καταστροφή και έτσι σβήνει το κράτος του Μίνωα. Ένας Αχαιός βασιλιάς διαδέχεται το Μίνωα και το κράτος του το διαδέχεται ο λαός των Ελλήνων με πρωτεύουσα τις Μυκήνες. Ούτε ο διπλός Πέλεκης, ούτε η Ιερή Πέτρα, ούτε τα Ιερά Δέντρα, ούτε η μεγάλη θεότητα των Κρητικών, η Μεγάλη Μητέρα, δεν έσωσε την Κρήτη από το λίθαργο. Η Κρήτη περνάει στο περιθώριο του ελληνικού κόσμου στην κλασική περίοδο και μόνο ο Μέγας Αλέξανδρος πήρε μαζί του κρητικούς γιατί ήταν περιζήτητοι πολεμιστές. 823 και οι Άραβες καταλαμβάνουν το νησί και μένουν εκεί έναν αιώνα περίπου. Το Βυζάντιο διώχνει τους Άραβες, αλλά μετά την τέταρτη σταυροφορία στο πέλαγος διακρίνονται καράβια γενοβέζικα και βενετσιάνικα. Μέσα όμως από την καταπίεση και το σπαθί του δυνάστη, η Κρήτη γεννάει τον ζωγράφο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, τον Ελ Γκρέκο και άλλους.
Το χέρι του κορνάρου γράφει τον ερωτόκριτο. Οι Τούρκοι όμως καιροφυλακτούν. Και όταν οι υπότες της Μάλτας εχμαλωτίζουν ένα τούρκικο καράβι που πήγαινε στη Μέκα, δίνει το σύνθημα και οι Τούρκοι επιτίθενται. 23 χρόνια αντιστέκεται η Κάντια, αλλά οι Τούρκοι γίνονται τελικά κύριοι του νησιού. Οι δύο αιώνες που οι Τούρκοι διαφεντεύουν το νησί είναι οι πιο σκοτεινοί στην ιστορία της Κρήτης. Με τη βοήθεια της Αγγλίας το 1898, έπειτα από πολλές εξεγέρσεις, η Κρήτη γίνεται αυτόνομη για να προσαρτηστεί στην Ελλάδα το 1913. Το αίμα όμως έμενε να βάψει και πάλι τα αγριολούλουδα της Κρήτης. Η επιχείρηση Ερμής που διατάζει ο Χίτλερ για να καταλάβει το νησί θα αναγκάσει και πάλι τον κρητικό λαό μαζί με Βρετανούς, Νεοζηλανδούς και Έλληνες στρατιώτες να πολεμήσει με νύχια και με δόντια για το πιο πολύτιμο αγαθό, την ελευθερία. Σαν μάνα που χάνει το μοναχοπέδι της πόνεσε η Κρήτη, γιατί είναι μάνα η Κρήτη και πονάει για όλα τα παιδιά. Και οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές ήταν στην πραγματικότητα παιδιά. Παιδιά φανατισμένα, στα οποία όλα τα νεανικά πάθη είχαν μεταβληθεί σε μία μόνη διαστραμμένη αφοσίωση προς τον Χίτλερ και στο όραμα της παγκόσμιας κυριαρχίας, γράφει ο Στιούαρτ. Κι έτσι για μια ακόμη φορά γνωρίζει την κατοχή μεγαλόνισσος. Όμως ο ήλιος βγήκε και πάλι ελεύθερος από τον ψιλορίτη και οι νύμφες Αδράστια και Ίδα που έθρεψαν το Δία με το γάλα της ιερής γίδας Αμάλθειας είναι ακόμα εκεί για να καλωσορίσουν τον επισκέπτη στο νησί του έρωτα, της ελευθερίας και της θάλασσας. Χανιά. Στο χώρο της αρχαίας Κηδονίας είναι χτισμένα τα Χανιά.
Μια πόλη με έντονα τα ίχνη από το βενετσιάνικο πέρασμα πάνω στα τείχη, στα σπίτια και στα οπλοστάσια της. Οι Βενετοί ύψωσαν το 1252 τη σημαία τους στα Χανιά, όπου έκτισαν λαμπρά οικοδομήματα, εκκλησίες, φρούρια και το λιμάνι. Αλλά και οι Γενοβέζοι έγιναν κύριοι της πόλης από το 1267 ως το 1290. Η πόλη είχε μια ακρόπολη, το Καστέλι, και στα τείχη της υπήρχε το ανάκτορο του Αρμοστή και τα σπίτια των πλούσιων Βενετών. Ο τρομερός πειρατής Βαρβαρόσα λαιλάτισε τα Χανιά, που στη συνέχεια τα κυρίευσαν οι Τούρκοι το 1645. Το 1897, διεθνείς δυνάμεις αποβιβάστηκαν για να τελειώσουν τις μάχες ανάμεσα σε Τούρκους και Κρήτες. Και τα Χανιά, μετά την προσάρτησή τους στην Ελλάδα, έγιναν η πρωτεύουσα της Κρήτης. Σε αυτή την πόλη που κάποτε αντήχησαν και τα βήματα του Ελευθέριου Βενιζέλου, σήμερα ένα πλήθος από ντόπιους και επισκέπτες γεμίζει με ζωή και κίνηση τους δρόμους. Ένδειξη μιας πόλης ανήσυχης, μιας πόλης που αναζητεί συνέχεια νέους τρόπους να αναπτυχθεί οικονομικά, πολιτιστικά και τουριστικά. Ποιος ζωγράφος θα μπορούσε να φτιάξει αυτόν τον πίνακα? Το φως του ήλιου, ζαλισμένο από το γαλάζιο της θάλασσας, φωλιάζει στα πολύχρωμα σπίτια, χορεύει στα κίτρινα, κόκκινα, γαλάζια παραθυρόφυλλα και ξαποσταίνει στα κεραμίδια, αγναντεύοντας το πέλαγος. Ένας κόσμος χαρούμενος σας περιμένει στις παλιές συνοικίες γύρω από το βενετσιάνικο λιμανάκι. Εδώ ο χρόνος δεν υπάρχει και το τραγούδι, η ξεγνιασιά, η ανάσα της ζωής κυκλοφορεί άγρια στο αίμα και η ζωή παίρνει τη μορφή πιωτού που πρέπει να το πιείς όλο για να ξεδιψάσεις. Στις μικρές ταβέρνες που είναι σκόρπιες στην ακτή και στην πόλη, σας περιμένουν κρητικές λιχουδιές και διαμαντένιο κρασί. Όπως τα νοστιμότατα καλτσούνια, τολμαδάκια τυλιγμένα σε αμπελόφυλλα, το περίφημο μπουρέκι. Να και ο πειρασμός στα κάρβουνα, που σίγουρα αν δεν ήταν μήλο ο πειρασμός της Εύας, θα ήταν ένα από αυτά τα θαλασσινά. Πρέπει να δοκιμάσετε επίσης τα σαλιγκάρια και τους αχινούς. Και μετά, μια θάλασσα ζεστή σας περιμένει, στις παραλίες της Νέας Χώρας ή του Γαλατά. Καλοκαίρι στην Κρήτη σημαίνει ομορφιά. Φλερτ πίσω από γυαλιά ηλίου και ανοιχτές ομπρέλες της θάλασσας. Νεανικά σκυρτήματα πλάι στο κύμα. Και όπως για τα παιδιά δεν υπάρχει απαγορεύεται, έτσι και εδώ όλα μπορούν να συμβούν. Στιγμές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας. Στιγμές από ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Και σαν θεά της θάλασσας, σαν νεράιδα που έχασε το μανδύα της, πλησιάζει η ώρα του δειλινού. Thank you.
τελευταίες ηλιαχτίδες φέρνουν στη σκέψη τις άγριες μάχες, τους φλογερούς έρωτες και τις ατέλειωτες νύχτες που υπήρξαν σε αυτό το χώρο. Νύχτα. Ένα ερωτικό κάλεσμα, μια υπόσχεση. Νύχτα. Όρις για στοχασμό, αλλά και για γλέντι. Γλέντι που πολλοί το έχουν συνδυάσει με ένα χορταστικό γεύμα ή ένα ποτό σε κάποιο γραφικό μπαράκι. Ποιος θα μπορούσε να πει όχι στις λιχουδιές που έφεραν γυμνοπόδαροι ψαράδες και που ψήθηκαν στα κάρβουνα. Λιχουδιές που μυρίζουν θάλασσα και θράκα. Λιχουδιές που συνοδεύονται από και χρυμπαρένια ρετσίνα ή κοκκινέλη από τα μπέλια της Κρήτης. Η ρακή. Ένα ποτό που πίνεται μόνο από όσους έχουν συνηθίσει να έχουν ένα μικρό ηφαίστειο στο στομάχι τους. Ένα ηφαίστειο που προκαλεί μια γλυκιά ζάλη. Όπως μια ζάλη είναι και η νύχτα, αλλά και ο κρητικός χορός. Για καινούργια παιχνίδια με τη θάλασσα, στις παραλίες της Αγίας Μαρίνας, της Νέας Χώρας και του Πλατανιά. Αφήνοντας τις γαλάζιες ακρογιαλιές, τις δαντελωτές παραλίες, και περνώντας από το οροπέδιο του ομαλού, φτάνουμε στο φαράγγι της αμαριάς.
Ένα θεϊκό χέρι θαρίσκει χώρισε τα βουνά στα δυο για να σχηματίσει το φαράγγι της αμαριάς. Ένα φαράγγι που τέρι του δεν υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και γι' αυτό το Συμβούλιο της Ευρώπης το βράβευσε με το πρώτο βραβείο. Αλλά ποιο συμβούλιο και ποιος άνθρωπος μπορεί να βραβεύσει αυτή την ομορφιά, αυτό το μεγαλείο, αυτή την τελειότητα. 18 χιλιόμετρα πρέπει να διασχίσει ο επισκέπτης και 47 τουλάχιστον φορές θα περπατήσει μέσα στα νερά για να διαβεί το φαράγγι. 18 χιλιόμετρα γεμάτα κυπαρίσια, αγριολούλουδα, πέτρα και σιωπή. Και μέσα σε αυτή την άγρια ομορφιά, το κριτικό αγρίμι μας συντροφεύει στον περίπατό μας, που από τα κέρατά του οι κριτικοί στα παλιά χρόνια έφτιαχναν τα τόξα τους. Αν λοιπόν περάσετε το φαράγγι από 1η Μάη μέχρι και 31 Οκτώβρη που λειτουργεί, μην ξεχάσετε να γράψετε τη γνώμη σας γι' αυτό στο βιβλίο των επισκεπτών, που στις σελίδες του συναντιούνται όλες οι γλώσσες της γης και που όλες εκφράζουν με μία μόνο λέξη τη γνώμη τους για το φαράγγι. Μοναδικό. Βαδίζοντας σε αυτή την άγρια ομορφιά, βλέπουμε τα τυχώματα του φαραγγιού να υψώνονται στα 300 μέτρα και το πλάτος του που αρχίζει από 150 μέτρα σε ορισμένα σημεία να φτάνει τα 3. Τα βήματά μας οδηγούν έξω από το φαράγγι, στο συνοικισμό της Αγίας Ρούμελης, όπου σε ανάμνηση για το φαράγγι που περάσαμε, παίρνουμε έναν έπαινο του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής της Κρήτης. Αγία Ρούμελη. Ένα ψαροχώρι με ξενοδοχεία, εστιατόρια και μαγευτικές ακρογιαλιές. Το χωριό είναι χτισμένο πάνω στα ερείπια της αρχαίας Τάρας
που πιστεύετε ότι υπήρχαν εργαστήρια ιελουργίας, γιατί σε ένας καφές βρέθηκαν κομμάτια από γυάλινα αγκία. Από την Αγία Ρούμενη, το καραβάκι μας πηγαίνει στα ηρωικά Σφακιά. Προπύργιο της ελευθερίας είναι τα Σφακιά. Πέτρες που δεν γνώρισαν πόδι κατακτητή. Άνθρωποι που δεν έσκυψαν ποτέ το κεφάλι, αλλά κοίταζαν λεβέντικα τον ήλιο. Άνθρωποι που στο αίμα τους έχουν το αίμα της δωρικής φυλής και γι' αυτό και έχουν μπόι, ματιά αγέροχη και υπερήφανη περπατησιά. Πάντα πρώτοι στους αγώνες για την ελευθερία οι Σφακιανοί, πρώτοι ξεσηκώθηκαν και το 1821, κάνοντας μάλιστα και δικιά τους βουλή, την Καγκελαρία των Σφακίων. Εδώ δεν υπάρχει ζωή και θάνατος. Υπάρχει μόνο η σφακιανή ψυχή που δεν τη σκιάζει τίποτα. Όποιος θέλει να γνωρίσει την ελευθερία και τη λεβενδιά, πρέπει να περπατήσει στα Σφακιά. Εδώ που υπάρχουν ακόμα τα πανάρχια ήθη και έθιμα της Κρήτης. Ανατολικά των Χανίων, στην περιοχή του Αποκόρωνα, βρίσκεται η μοναδική λίμνη της Κρήτης, η λίμνη του Κουρνά. Στην αρχαιότητα υπήρχε η πόλη Υποκορώνιο και ιερό Ισίπων και Κόριν, όπως λεγόταν, της Κορισίας Αθηνάς, από το οποίο και πήρε το όνομα Κορισία. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει μόνο το μαγευτικό τοπίο της λίμνης. Στη λίμνη συγκεντρώνονται τα νερά των γύρω βουνών, αλλά και μέσα σε αυτήν υπάρχουν δύο πηγές που την τροφοδοτούν. Είναι πλούσια από χέλια και από δυμητικά υδρόβια πουλιά. Η λίμνη δεν ξεχυλίζει, γιατί τα νερά της φεύγουν από μια υπόγεια καταβόθρα και ξαναφαίνονται σε απόσταση 4 χιλιόμετρων, από όπου δημιουργούνται οι πηγές του Αλμυρού ποταμού. Βρίσκεται η τοποθεσία προφήτης Ηλίας. Εδώ, το 1897, έστησαν τη σημαία τους οι Κρήτες επαναστάτες με αρχηγό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Υπάρχει περίπτωση να μην σε ξαφνιάσει αυτή η πόλη. Η πόλη που, όπως είπε ο ποιητής, είναι αγαθό θηριό, που έχει τα πόδια στο νερό και δεν του κάνει καρδιά να τα σύρει παραπέρα. Το όνομά της Ρέθυμνο. Thank you.
Η μια πέτρα πάνω στην άλλη και όλες μαζί σχηματίζουν το κάστρο της φορτέτζας. Και η κάθε πέτρα λέει τη δικιά της ιστορία. Διηγείται μια ξεχωριστή ιστορία από την ιστορία του Ρέθυμνου. Μιλάνε για την αρχαία Ρίθυμνα, που πάνω της χτίστηκε η καινούργια πόλη. Μιλάνε για Βενετσιάνους, στρατιώτες και εμπόρους. Μιλάνε για Τούρκους κατακτητές. Μιλάνε για τον Γεώργιο Χορτάτζη, που έγραψε τον 16ο αιώνα την Εροφύλη. Λιμανάκι με τις αναμνήσεις να συνυπάρχουν με το σήμερα. Περπατώντας την πόλη θα δούμε τις πολλές εκκλησίες που είχαν γίνει τζαμιά στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Θα δούμε τα γραφικά δρομάκια και τις βενετσιάνικες πύλες του 16ου και 17ου αιώνα. Θα δούμε τα ξύλινα τουρκικά μπαλκόνια, τα σπίτια που φιλοξένησαν Βενετσιάνους, Άραβες, Τούρκους. Σπίτια που έχουν μια ξεχωριστή ομορφιά και ιστορία. Και στην ξενάγησή μας θα συναντήσουμε το τζαμί της Μεγάλης Πόρτας που χτίστηκε στα 1670. Πιο εντυπωσιακός όμως είναι ο μιναρές του που χτίστηκε στα 1890. Και τα ξαφνιάσματα από την αρχιτεκτονική των σπιτιών μας ακολουθούν σε κάθε βήμα. Και φτάνουμε στην Κρίνη Ριμόντι, που χτίστηκε στα 1588. Ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός για την πόλη του Ρέθυμνου είναι οι αθλητικοί αγώνες που γίνονται κάθε χρόνο και έχουν ονομαστεί Βαρδινογιάννια για να θυμίζουν τον πολιτικό και ευεργέτη του νησιού Παύλο Βαρδινογιάννη. Οι αμμουδιές που είναι γύρω από το Ρέθυμνο δίνουν τη δυνατότητα για παιχνίδια με τη θάλασσα, τη φαντασία και τον έρωτα. Αποχαιρετάμε το κάστρο της Φορτέτζας και το ιστορικό Ρέθυμνο για να πάμε 22 χιλιόμετρα πιο ανατολικά, όπου βρίσκεται η Μονή Αρκαδίου. Ουδέν ευγενέστερον και ενδοξότερον του υπερπίστεως και πατρίδος θνησκήν, πειράς και ξύφος και τα πάντα χαριν τούτον αψηφήν. Thank you.
9 Νοεμβρίου 1866 και μέσα στο Αρκάδι ήταν 966 άνθρωποι. Καλόγεροι, παιδιά, γυναίκες και 250 άνδρες μόνον μπορούσαν να πολεμήσουν. Έξω από το Αρκάδι σκοτίνιαζαν το φως του ήλιου 15.000 Τούρκοι, Αιγύπτιοι, Αλβανοί. Η μάχη ήταν φοβερή και οι εχθροί έμπαιναν στο Αρκάδι. Ο ηγούμενος Γαβρίλ Μαρινάκης βάζει φωτιά στο μπαρούτι και ανατινάζει την πυρηταποθήκη για να γίνει το Αρκάδι πανανθρώπινο σύμβολο θυσίας και ανεξαρτησίας. Και μέσα στην ιστορική μονή αντιχούν ακόμη πάνω στο τέμπλο του ιερού οι αχές της μάχης με στρατηγό τον Άγιο Γεώργιο, που κατέληξε εκεί που καταλήγουν όλοι οι πόλεμοι, στο αίμα. Αίμα που υπάρχει ακόμα στην εικόνα του Ιησού. Αρκάδι και την ιστορική μονή για να βρεθούμε στην Αγία Γαλήνη. Αγία Γαλήνη, ένα γραφικό λιμανάκι που η γαλήνη και η ηρεμία το τυλίγουν, ενώ το λιβικό πέλαγος απλώνεται μπροστά του και από πάνω του υψώνεται ο ψιλορίτης σαν να το προστατεύει. Με μορφή κεφαλής λιονταριού έχει η πλατεία που ανήκει στο κεφαλοχώρι Σπύλι. Αξίζει να πιούμε παγωμένο νερό και να ξαποστάσουμε κάτω από τα πλατάνια. Συνεχίζοντας την περιήγησή μας στο νομό του Ρέθυμνου και περνώντας γραφικά χωριουδάκια, θα βρούμε σε 700 μέτρα υψόμετρο τα Ανόγια, όπου στην πλατεία της Κωμόπολης υπάρχει το άγαλμα του Βασίλη Σκουλά, στενού συνεργάτη και φίλου του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ανόγια φημίζονται για τα υφαντήρια που φτιάχνουν χαλιά, ταγάρια, κουβέρτες. Ηράκλειο. Το Ηράκλειο, όπως μας λέει η ιστορία πολλών αιώνων,
ήταν το επίνιο της Κνωσού. Το 823 οι Σαρακινοί οχύρωσαν το Ηράκλειο και άνοιξαν τα Φροχάνδακα γύρω από το χωμάτινο χαράκωμα που έζωνε την πόλη. Από αυτή την τάφρο πήρε η πόλη την ονομασία Χάνδακας. Στη Βυζαντινή περίοδο η πόλη παραμένει η πρωτεύουσα της Κρήτης. Το ίδιο και μετά το 1204, κατά την εποχή της Βενετοκρατίας, μόνο που το όνομά της τώρα είναι Κάντια ή όπως την έλεγαν οι κρητικοί, Κάστρο ή Μεγάλο Κάστρο. Ηράκλειο ονομάστηκε επίσημα από την Επιτροπή των Αγωνιστών που συνήλθε στους Αρμένους του από Κόρωνα τον περασμένο αιώνα. Ο καπετάν Μιχάλης που συμβολίζει τον αιώνιο κριτικό, δημιουργία του Νίκου Καζαντζάκη, όπως και ο Χριστός ξανασταυρώνεται, ο τελευταίος πειρασμός και άλλα, που ξεσήκωσαν ποικίλες αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Μινά άρχισε να χτίζεται στα 1862 και οι καμπάνες του χτύπησαν στα 1895. Σπάνιες τοιχογραφίες και εικόνες κοσμούν το εσωτερικό του ναού. Η Ενετική Λότζια, που χρησιμεύε σαν χρηματιστήριο των εμπόρων στην περίοδο της Ενετοκρατίας. Το 1626 ο Φραντζέσκο Μοροσίνη εγγενιάζει μια όμορφη κρίνη, όπου θα θαυμάσουμε τις νύμφες, τους τρίτονες που υπέβουν δελφίνια και τα τέσσερα λιοντάρια. Η Πλατεία Ελευθερίας με το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη είναι η καρδιά της πόλης. Είναι δύσκολο να φύγει κανείς από το Ηράκλειο χωρίς να επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο.
Το χέρι του Σερ Άρθουρ Εβανς μπήκε βαθιά στο χώμα της Κρήτης και έφερε στο φως του ήλιου την γνωσό. Ένα υπέροχο και μοναδικό συγκρότημα που σε αυτό κατοικούσε ο βασιλιάς Μίνος. Γνωσός, η πόλη που σε αυτήν χτυπούσε η καρδιά της Κρήτης και σήμερα χτυπάει η καρδιά της ανθρωπότητας. Η ιστορία της Γνωσού αρχίζει με τη Μινωική περίοδο που ακολούθησε την Νεολιθική και κράτησε πάνω από 3.000 χρόνια. Ο Μίνωας ήταν γιος του Δία και της Ευρώπης και κάθε 9 χρόνια πήγαινε ο Μίνωας στο Ιδαίο Άνδρο για να μιλήσει με τον πατέρα του το Δία. Η μυθολογία μιλάει για τη γυναίκα του Μίνωα, την Πασιφάη, που ήρθε σε επαφή με τον Ιερό Ταύρο και γεννήθηκε ο Μινόταυρος. Ο Αθηναίος καλλιτέχνης Δαίδαλος χτίζει το λαβύρινθο όπου φυλάκισαν το Μινόταυρο. Οι υποτελείς Αθηναίοι έστελναν κάθε 9 χρόνια 7 παρθένες και 7 νέους για να φαγωθούν από το Μινόταυρο. Ο Θησέας όμως, με τη βοήθεια της Αριάδνης, κόρης του Μίνωα, σκότωσε το Μινόταυρο και απάλλαξε τους Αθηναίους από το φόρο αίματος. Αποχαιρετάμε την Γνωσό και το Ηράκλειο για να βρεθούμε σε ένα παραδοσιακό χωριό που λέγεται Αρόλιθος. Στο χωριό, η λαϊκή παράδοση κυριαρχεί παντού και μπορούμε να ξαποστάσουμε πίνοντας ρακί και όταν βραδιάσει, να θαυμάσουμε ξανά παραδοσιακούς λεβέντικους χορούς και τραγούδια. Μες την καρδιά.
αδύνατον να μην τους ακολουθήσουμε κι εμείς στο γλένι τους. Νομίζεις ότι θα ξεπροβάλλει ο Θεός Διόνυσος μέσα από τα μπέλια, ο Θεός της χαράς και του κρασιού, συνοδευμένος από μενάδες και σάτυρους. Από αυτά τα σταφύλια θα γίνουν τα φημισμένα κριτικά κρασιά που εξάγονται σε όλο τον κόσμο. Ένα από τα κυριότερα προϊόντα που παράγει η Κρήτη είναι και η σταφίδα, που εδώ την απλώνουν στον ήλιο. Το μάσημα του καρπού από το ιερό δέντρο των αρχαίων Ελλήνων θα δώσει το λάδι, που είναι το κυριότερο προϊόν της Κρήτης. Οι πορτοκαλαιώνες γεμίζουν ευωδιά τον άνεμο και είναι και αυτά ένα από τα προϊόντα του νησιού. Αγία Πελαγία. Ιδανικός τόπος για ψάρεμα το πρωί, για ξεκούραση στις παραλίες και για διασκέδαση τις νύχτες στις ταβέρνες ή στις δισκοτέκ μέχρι το πρωί. Το γαλάζιο της θάλασσας διαδέχεται το πράσινο, σαν τον πράσινο μανδύα που είναι τυλιγμένος ο κερατόκαμπος. Οι ευωδιές του κάμπου φτάνουν μέχρι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα μικρά ταβερνάκια και τις ξεχωριστές γωνιές. Καταφύγιο για προσωπικές στιγμές είναι ο όρμος του Τσούτσουρου. Φωλιά για στιγμές τρυφερές και ήρεμες, τυλιγμένες στον απόϊχο της θάλασσας. Είναι το ίδιο όμορφο να βλέπει κανείς μια ευτυχισμένη οικογένεια ή την ομορφιά ενός λουλουδιού, καθώς αγναντεύει το πέλαγος, όπως το να βλέπει τους χωρικούς, καθώς είναι δεμένοι με την παράδοση. Μάταλα.
σε αυτό το βράχο ξαποσταίνει ο ήλιος και στις πηγές αντίχει ο απόϊχος από τα κύματα. Τα κύματα που καλωσορίζουν χιλιάδες επισκέπτες που φτάνουν με ένα σκοπό. Να ζήσουν στιγμές ξεγνιασιάς, στιγμές καλοκαιριού. Πιο κοσμοπολίτικες περιοχές της Κρήτης είναι η Χερσόνησος. Σε αυτή την ομορφιά που υπάρχει ολόγυρα, εκτός από τη θάλασσα και τα παιχνίδια της, υπάρχουν συμπαθητικά μπαρ, ξενοδοχεία και διαμερίσματα, δρόμοι για περίπατο, γωνιές για ξεκούραση και ό,τι μπορεί να θελήσεις, εδώ είναι σίγουρο ότι υπάρχει. Και πιο πέρα η Στυλίδα, με τη γαλήνη στα νερά της, τα όμορφα σπίτια και ξενοδοχεία ολογυρά της. Ξενοδοχεία που κατασκευάστηκαν για να προσφέρουν υπηρεσίες υπεύθυνες και εξυπηρέτηση μοναδική. Πέρα ακόμα, άλλη μια κοσμοπολίτικη γωνιά, τα Μάλια. Παραλίες για παιχνίδια χωρίς τέλος, με τον ήλιο και τη θάλασσα. Κι όταν πέφτει το σούρουπο, όλη η περιοχή, Μάλια, Στυλίδα, Χερσόνησος, έχει να σου προσφέρει χίλιες δυο νυχτερινές απολαύσεις. Μπαράκια πλάι στο κύμα, ψισταριές για ένα σουβλάκι με γύρο ή για ψητά στη σούβλα, καφετέρειες για φρέσκους χυμούς, φρούτα ή παγωτά, πιτσαρίες, τέλος, pub και δισκοτέκ για ξεφάντωμα μέχρι το πρωί.
Αποχαιρετάμε τα Μάλια, τη Στυλίδα, τη Χερσόνησο και τις όμορφες παραλίες τους και πηγαίνοντας για τον Άγιο Νικόλαο, δεν πρέπει να ξεχάσουμε το οροπέδιο Λασιθίου. Το οροπέδιο Λασιθίου είναι σε υψόμετρο 850 μέτρων, έφορο μέρος με κρυστάλλινα νερά και που παλιά είχε χίλιους ανεμόμυλους. Όπως σε όλη την Κρήτη, έτσι και εδώ οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι και φιλόξενοι. Τις Κυριακές και τις γιορτές αντιχούν χαρμόσυνα σε όλο το χωριό Μαγουλά οι καμπάνες. Και τις άλλες μέρες αντιχούν τα γέλια των ανθρώπων. Μαγουλάς. Ένα χωριό με περίφημα υφαντά, φτιαγμένα από έμπειρα χέρια. Στο βάθος του κόλπου Μυραμπέλου, μας καλωσορίζει ο Άγιος Νικόλαος. Άγιος Νικόλαος. Μια λουτρόπολη που εχμαλωτίζει τον επισκέπτη που θα περπατήσει στους δρόμους της. Στα πρόσωπα των παραθυριστών βλέπεις τη χαρά τους που βρέθηκαν εδώ. Το νέο λιμάνι συνδέεται με μια μικρή αλλά γοητευτική λίμνη που βρίσκεται μέσα στην πόλη και σχηματίστηκε από κρατήρα ηφαιστείου πριν από χιλιάδες χρόνια. Αλμυρή είναι το όνομά της. Εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, που έδωσε και το όνομά του στην πόλη. Μια πόλη ονειρική. Μια πόλη που διαθέτει ό,τι ζητά ο επισκέπτης. Μια πόλη που είναι αδύνατο να βγάλεις από την καρδιά σου. Τα ερείπια της αρχαίας πόλης Ολούντα είναι στο σημείο όπου σμίγει η ακτή του κόλπου Μυραμπέλο με τη Χερσόνησο Σπιναλόγκας. Το λιμάνι Ολούντα το προστάτευε η ίδια η φύση με τα νησάκια της
και κάποτε ήταν φωλιά πειρατών. Η σημερινή Ελούντα όμως είναι μια περιοχή με μεγάλες τουριστικές μονάδες, παραλίες με καφετέριες και ταβέρνες δίπλα στο κύμα. Και όταν ανάβουν τα φώτα, τα χρώματα διφεγγίζουν στο κορμί της θάλασσας. Και ο ρυθμός της ζωής ζωντανεύει στις δισκοτέκ. Ένας ρυθμός που σε συνεπέρνει, όσο χρονών κι αν είσαι. Και στις ταβέρνες το γλέντι με ζεϊμπέκικα, χασάπικα, τσιφτετέλια βάζει φτερά στα πόδια. Του Αγίου Νικολάου είναι η Ιερά Πέτρα. Ιερά Πέτρα. Βυζαντινή, Σαρακινή, Βενετή πέρασαν από την Ιερά Πέτρα που τα παράλια της απέχουν από τα αφρικανικά παράλια μόνο 230 ναυτικά μίλια. Η θάλασσα της Ιεράπετρας μαγεύει τον επισκέπτη και ο απόϊχος από το κύμα σμίγει με γελαστά πρόσωπα, ανοιχτά πανιά, νύχτες κάτω από το φεγγάρι, στιγμές καλοκαιριού. Το καλοκαίρι παραδίνεται σε αυτή την πόλη, αφήνεται σαν κοριτσόπουλο στα χέρια αγαπημένου, γιατί ξέρει ότι η Ιεράπετρα προσφέρει ό,τι ζητάει κανείς από τις ώρες του καλοκαιριού. Thank you.
Ανατολικά από τον Άγιο Νικόλαο είναι η Σιτία, με τις ήσυχες ακρογιαλιές της. Η δραστηριότητα της πόλης αναφέρεται σε όλες τις περιόδους της κρητικής ιστορίας και έγινε επισκοπική έδρα. Ερείπια πολλών αρχαίων πόλεων που ήκμασαν στην περιοχή της Σιτίας, σήμερα είναι κάτω από τη θάλασσα. Η καταπώντησή τους οφείλεται στους καταστρεπτικούς σεισμούς, από τους οποίους υπέστη καθίζηση η Ανατολική Κρήτη με την ταυτόχρονη ανύψωση της Δυτικής. Το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου γίνεται η γιορτή της Σουλτανίνας από την ελληνική περιηγητική λέσχη. Γιορτάζει το Αμπέλι, ο θεός Διόνυσος και η πιστή του. Τον ίδιο μήνα γίνονται και τα Κορνάρια, προς τιμήν του Βιτσέντσου Κορνάρου που έγραψε τον Ερωτόκριτο, καθώς και η Φεγγαροβραδιά στο Βάη. Βάη. Η παράδοση λέει ότι από τα κουκούτσια που πέταγαν οι πειρατές φύτρωσαν οι φοίνικες. Τι σημασία έχει όμως πως φύτρωσαν? Σημασία έχει ότι είναι εκεί, πλάι στη γαλάζια θάλασσα και προσφέρουν μια εξωτική ομορφιά. Ταξίδι στην πανέμορφη Κρήτη. Η γιορτή της ίδιας της ζωής. Και κάθε κομμάτι του νησιού έχει μια ιστορία να διηγηθεί. Ένα θρύλο να αναλύσει. Ένα τραγούδι να χορέψει.
Καλαμάκι. Μια παραλία για παιχνίδια και έρωτες πλάι στο κύμα. Αγία Μαρίνα, με τα όμορφα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ για ανθρώπους που αγαπούν τη φύση όπως είναι η γυμνή, σαν την τελειότητα που ακολουθεί τις δαντελένιες ακτές. Πλατανιάς, ερωτικό αγκάλιασμα ήλιου και θάλασσας. Μπαρ, δίσκο, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα με παραδοσιακή μουσική, παιγμένη από λύρα και λαούτο, αντυχή παντού. Κολυμπάρι. Μια μοναδική περιοχή για κολύμπι, σέρφινγκ, θαλάσσιο σκι και γαστρονομικές επιδόσεις στα ταβερνάκια της περιοχής. Ή για έναν περίπατο ενός χιλιομέτρου μέχρι το οχυρωμένο μοναστήρι της Γωνιάς που χτίστηκε στα 1618. Ένα μοναστήρι με βιβλιοθήκη, μουσείο, βυζαντινές εικόνες και τοιχογραφίες. Και από τον ψηλό βράχο της Γωνιάς, φτερουγίζοντας πάνω από το ακροτήρι Ροδοπού, φτάνουμε στο ακροτήρι της Γραμπούσας. Άγρια Γραμπούσα, ένα ξερονήσι στο βορειοδυτικό μέρος της Κρήτης. Πάνω στην ομώνυμη νησίδα που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Μπάλος, ένα κομμάτι λιμνοθάλασσας με παρθένα ομορφιά. Φαλάσσαρνα, στη δυτική αυτή ακτή της Κρήτης που επί αιώνες ανυψώνεται σιγά σιγά, υπήρχε δωρική πολιτεία. Σήμερα, σε αρκετή απόσταση μέσα στη στεριά, υπάρχουν ερείπια της αρχαίας πόλης. Χρυσοσκαλίτισσα. Τα 90 σκαλοπάτια που οδηγούν στην κορυφή του βράχου. Λέει η παράδοση ότι είναι χρυσά, αλλά όποιος είναι αμαρτωλός δεν τα βλέπει. Τη μονή της Χρυσοσκαλίτισσας όμως μπορούμε να τη δούμε. Μια μονή αφιερωμένη στην κίνηση της Θεοτόκου και στην Αγία Τριάδα. Ελαφωνήσι. Ο Θεός, πριν φτιάξει τον Παράδεισο, έφτιαξε το Ελαφωνήσι για να δει πώς να φτιάξει τον Παράδεισο, γιατί το Ελαφωνήσι είναι ένας Παράδεισος. Ένα κομμάτι γης που ταξιδεύει στη γαλάζια θάλασσα με επιβάτες τα όνειρα και την ομορφιά, και η θάλασσα είναι γεμάτη από ψάρια που δίνουν μια πρωτόγνωρη ομορφιά τόσο από την ποικιλία αλλά και από την αυθονία.
παλαιόχωρα, με τα μεσαιωνικά και βυζαντινά μνημεία, τα ξενοδοχεία, κάμπινγκ και γωνιές στην παραλία για όσους αγαπούν γυμνή τη φύση. Ίδιες φιλόξενες ακτές υπάρχουν στη Σούγια. Η Σούγια βρίσκεται στη θέση της αρχαίας Ιείας και η θάλασσά της πραγματικά μαγεύει τον επισκέπτη. Αγία Ρούμενη, η έξοδος του φαραγγιού της Αμαριάς. Τα Σφακιά. Και φτάνουμε στο Φραγκοκάστελο με τις δαντελωτές ακτές και το υπέροχο φρούριο που στα 1371 έχτισαν οι Βενετσιάνοι. Πλακιάς, ένα όμορφο ψαροχώρι στα νότια του Ρέθυμνου. Μονή Πρέβελη, η παραλία με τους Φοίνικες, που στο δύσβατο πέρασμά της συνδυάζει τη γαλήνη και την ομορφιά. Αυτή είναι η Κρήτη, αίμα και έρωτας, λεβενδιά και τρυφεράδα, βροντές και ξαστεριά. Αλλά ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα. Οι κριτικοί όμως ποτέ δεν λένε στο καλό, αλλά καλώς ήρθες. Γιατί όποιος πατήσει στο νησί, γεμίζει αγάπη και θάλασσα και δεν φεύγει ποτέ από κοντά του. We found just two.